Χρυσή χρονιά για τον τουρισμό κρουαζιέρα είναι η φετινή για το λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επιβάτες να ξεπερνούν τους 300.000 μέχρι το τέλος του 2022, αγγίζοντας τα νούμερα του 2019. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 200.000 επιβάτες με 150 προσεγγίσεις. Ο Οκτώβριος θα είναι ένας πολύ πυκνός μήνας που περιμένουμε άλλες 40 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και πιστεύω ότι τελικά θα πλησιάσουμε τα νούμερα του 2019, δηλαδή πάνω από 300.000 επιβάτες. Μάλιστα, αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί στις πληρότητες στα κρουαζιερόπλοια έως και 70% βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων, θα μιλούσαμε για χρονιά ρεκόρ στον τομέα της κρουαζιέρας, όπως παραδέχεται ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, Μινάς Παπαδάκης. Εάν δουλεύανε με το 100% της δυναμικότητάς τους στα πλοία, προφανώς θα είχαμε κάνει νέο ρεκόρ ιστορικό για την πόλη μας. Και το 2023 προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά. Ήδη οι πρώτες κρατήσεις που έχουμε είναι 10% παραπάνω από πέρυσι. Είμαστε το έκτο λιμάνι στην Ελλάδα, θέλουμε να μπούμε στην τριάδα κάποια στιγμή σε ορίζοντα τριετίας ή πενταετίας. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Λιμένος ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πύχη στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό να εδραιωθεί το Ηράκλειο ως ιδιαίτερος πολιτισμικός, ιστορικός, αρχαιολογικός και γαστρονομικός προορισμός. Ο στόχος είναι να γνωρίσουν νέες ιδέες, νέες εκδρομές, να έρθουν πιο κοντά στο εσωτερικό της Κρήτης και στον πολιτισμό και στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν στο Ηράκλειο εκπρόσωποι από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο, πραγματοποιώντας συναντήσεις με στελέχη του Οργανισμού Λιμένος, καθώς και περιηγήσεις ιστορικού, αρχαιολογικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, με τους ίδιους να εντυπωσιάζονται από τη φιλοξενία, τις ειδικές διαδρομές, τις ποιοτικές υπηρεσίες και από τις ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύει η Κρήτη. Έχουμε τρεις εκπροσώπους εταιριών, οι οποίοι εκπροσωπούν όμως ουσιαστικά ο καθένας γκρουπ εταιριών από πίσω, την Carnival, την Royal Caribbean, την Holland Online, τη Silversea, την Azamara. Ο στόχος μας είναι για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε καινούργια home porting στο λιμάνι του Ηρακλείου, να το χρησιμοποιούν δηλαδή και άλλες εταιρείες ως λιμάνια αφετηρίας. Στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης περιέγραψε το όραμά του για το λιμάνι του Ηρακλείου σε σχέση με τις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το βασικό project στο οποίο δουλεύουμε είναι αυτό, το οποίο είναι και προσωπικό μου όραμα, να δούμε το πρώτο κουραζιερόπλιο το οποίο θα λιμενίζεται, να μπει στην πρίζα και να μην εκπέμπει καθόλου αέρια θερμοκηπίου.